Τώρα, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τους συγκεκριμένους συμπολίτες μας, αλλά με την γενικότερη φιλοσοφία που διέπει την παράταξή μας. Είναι γνωστό ότι το γενικότερο χωροταξικό σχεδιασμό, τον πανελλαδικό, αλλά και τον τοπικό, η παράταξή μας δεν τον έχει ψηφίσει. Και την διαφωνεί με βασικά ζητήματα. Το κύριο ζήτημα, κριτήριο για μας για μια οικιστική επέκταση είναι να καλύπτονται λαϊκές ανάγκες. Για παράδειγμα, ανάγκες πρώτης κατοικίας στο λαϊκό στρωμάτιο ή ανάγκες για κτηριακή υποδομή ή οποιαδήποτε άλλη υποδομή υγείας, παιδείας, άλλο κριτήριο για μας είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η ισόρρητη ανάπτυξη περιοχών, αλλά και άλλο κριτήριο είναι η ισόρροπη ανάπτυξη των κλάδων της οικονομίας. Όπως για παράδειγμα η αγροτική οικονομία, λέγοντα παράδειγμα, ή άλλες δραστηριότητες, ή η πολιτιστική κληρονομία. Με βάση αυτά τα σκεπτικά, εμείς δεν ψηφίζαμε αυτά τα πράγματα. Σήμερα προκύπτει το ερώτημα, υπάρχουν οικιστικές ανάγκες με αυτά τα κριτήρια. Εμείς θεωρούμε πως όχι. Έτσι. Και αδιάθετα, ας πούμε, την έννοια της αγοράς, για μερίδοντα υπάρχουν, άνεργοι υπάρχουν κτλ. Ούτε ενοικιασμένα κτλ. Υπάρχουν τέτοια κριτήρια εντρωσμένα που δεν θέλουν. Και για να έρθω και στο επιμέρους ζήτημα, υπάρχει και ένα κανονιστικό πλαίσιο. Έτσι. Και δεν βοηθάει αυτή εντός εγωγικών για να πει κάτι ότι μπορεί να γίνει οτιδήποτε άλλο. Εμείς είμαστε ενάντια βέβαια και γενικότερα στην εμπορευματοποίηση τη δική.